Καλησπέρα. Τι κάνουμε? Τι ώρα έχουμε να τα πούμε? Καλώς ήρθατε στο δελτίο ειδήσεων της Σοσιαλιστικής Διεθνούς. Λοιπόν, είχαμε καιρό έτσι να κάνουμε ξανά live. Συνέβησαν διάφορα. Να προετοιμαστήκαμε καλύτερα. Και ελπίζω αυτή τη φορά να περάσουμε καλά. Έχουμε κάνει όσο καλύτερα προετοιμασία γίνεται. Θα κουτσοβολέψουμε λίγο την επικαιρότητα. Θα πούμε τα αστεία μας, θα κάνουμε λίγο παρέα. Ναι, έκτακτη επικαιρότητα, Δημήτρη μου. Βλέπω εδώ πέρα και τα σχολιά σας, έτσι. Θέλω να μου πείτε αν με ακούτε καλά. Λοιπόν, καταρχάς, ρε παιδιά, πρέπει να... συγγνώμη λίγο. Συγγνώμη, ναι. Σας ακούω, σας ακούω. Για πείτε μου. Είναι όλα καλά από ήχο, εντάξει, με ακούτε? Να πούμε συλληπιτήρια στον πιλότο μας. Πολύ δυσάρεστο που συνέβη. Και ακόμη πιο δυσάρεστο, αλλά τέλος πάντων εξίσου δυσάρεστο, ότι δυστυχώς στην ηγεσία του Υπουργείου Άμυνας, με ευθύνη του Πρωθυπουργού, παραμένει ο Πάνος Καμένος, ο οποίος είδατε τι έκανε. Προσπάθησε ακόμη και από αυτό το δυσάρεστο γεγονός να εκμεύσει λίγη πολιτική ψύχα. Ωραία παιδιά, τρέμω, γιατί θα λέω να πηγαίνω σωστά. Έμαθα σήμερα και ο Τσακαλώτος συνάντηση με τον Σόλτς, που τους γερμανούσαν ο Βενιζέλιος, που κλιπαρούσε τους σοσιαλιστές στη Γερμανία το 5 να κάνει κυβέρνηση με την Μέρκελ. Πάει καλά ο Τσίπρας, με όλα αυτά που έχει γίνει. Συγγνώμη παιδιά. Θα φτιάξω λίγο την κάμερα. Ωραία. Θέλω τα σχόλιά σας. Να μου πείτε τι θέλετε να σχολιάσω. Έχουμε και τις εσωκομματικές εξελίξεις στο ΠΑΣΟΚ. Είχαμε συνέδριο κοινάλ. Είχαμε πρόταση για γραμματέα από την πρόεδρο του Φοβητή Κινήματα. Έχουμε βέβαια το μεγάλο θέμα της πρωτοβουλίας μας για αναθεώρηση, η οποία εμένα με έχει στεναχωρήσει πάρα πολύ. Όπως έχουμε και ένα καινούργιο φαινόμενο ανθρώπων που ήταν στο ευρωπαϊκό μέτωπο και αρχίζουν σιγά σιγά να μιλούν για ΣΥΡΙΖΑ, για κανονικοποίηση, για ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι λίγο κανονικός και μην το δαινοποιείτε, για κάτι τέτοια περίεργα. Και έχουμε βέβαια τη μεγάλη εκκρεμότητα των δύο στρατιωτικών μας που είναι ακόμη στην Τουρκία, στην Αδριανούπολη, και πρέπει οπωσδήποτε να γυρίσουν το συντομότερο δυνατόν πίσω στη χώρα μας. Να πω και χρόνια πολλά βέβαια, γιατί τα λέμε λίγες μέρες μετά το Πάσχα. Για να δούμε λοιπόν τι έχουμε εδώ. Λοιπόν, να ξεκινήσω λίγο από αυτό που με απασχόλησε πολύ τις τελευταίες μέρες, την πρωτοβουλία μας για να θεώρηση. Εντάξει, καταλαβαίνω το ΠΑΣΟΚ θέλει να κρατήσει μία υποτίθεται αυτόνομη πορεία, να δείξει πως δεν ανήκει ούτε σε έναν απόλυτο στον άλλον. Βέβαια, όταν ο Βαγγέλης Βενιζέλος έλεγε ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να μεταλυστεί σε ένα κεντρό κόμμα, έλεγαν όχι, ένα χρώμο και άσμο, και τώρα παλεύουμε να κρατούμε σε ίσες αποστάσεις, κάνοντας, συγγνώμη για την έκφραση, τσελαβουτώντας μια από εδώ και μια από εκεί.
Εκπέμπουμε μια μηχανία, μια αναστάτωση στη βάση κάθε φορά που γίνεται κάτι τέτοιο. Αλλά ήθελα να ξέρω τι θα κερδίσουν από αυτό. Όταν έχεις μια βάση αντισύριζα που έχει τραβήξει τα πάνδυνα από αυτούς. Και συγγνώμη κιόλας που το πω, έτσι, όσο να και ενοχλήσει κάποιος, αλλά έχοντας στο παρελθόν και μια καλή συγκυβέρνηση με την Νέα Δημοκρατία. Για τον οποίο δεν καταλαβαίνω γιατί θα πρέπει να έχουμε ενοχές. Γιατί εκπέμπουμε ένα σήμα του ιδίου ότι δεν έχουμε ενοχές. Και άκουσα τον Θαρόπουλο κάπου, διάβασα ότι δήλωσε. Να μην έχουμε, λέει, υποστηρικτές, είναι νοσταλγούς εκείνης της κυβέρνησης, στην οποία ήταν ο ίδιος, ήταν γενικός γραμματέας, νομίζω. Και η πρόεδρος, βέβαια, ήταν υφυπουργός σε εκείνη την κυβέρνηση. Και αν κάνει κανείς μια αποτίμηση, ίσως να ήταν και η καλύτερη κυβέρνηση της κρίσης, έτσι. Λοιπόν, και πηγαίνουμε και κανονικοποιούμε το ΣΥΡΙΖΑ στα μάτια του κόσμου. Εκεί κάθε φορά δηλαδή που είναι πνιγμένος και στη γωνία πηγαίνει κάποιος και του δίνει χέρι βοήθειας, μια Θεοδωράκης που πήγε τις προάλλες ο πρόεδρος του ποταμιού με τη ματσαράγκα του εξυγχρονισμού στο χέρι, νομίζει κάνει πολιτική. Με τη ματσαράγκα του εξυγχρονισμού κάνουμε πολιτική, δεν κάνουμε έτσι πολιτική. Τη ματσαράγκα την έχουν όλοι. Να καταλαβαίνουν πολιτική δεν είναι το ίδιο. Πού είναι τώρα η πρόταση για Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής? Στα άπλυτα, μαζί με τα υπόλοιπα. Λοιπόν, και σωστά του κάνει παρατηρήσει τότε η Φόφη. Λέει, πού πας, δεν καταλαβαίνεις. Και κάνουμε αυτή την πρωτοβουλία τώρα, χωρίς να ρωτήσουμε Βενιζέλο και Λοβέρδο, ας πούμε, που είναι συνταγματολόγοι του κομματός. Εντάξει, δεν σου λέω ότι πρέπει η πρόεδρος σε καμία περίπτωση, έτσι, να παίρνει την άδεια του ένα, του άλλου, ή να παίρνει γραμμή από τον πρώην πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Σε καμία περίπτωση. Εκλεγμένη είναι. Φρεσκοεκλεγμένη, με μεγάλη πλειοψηφία. Αλλά θα μπορούσε να το ρωτήσει όμως. Ακόμη και αν διαφωνούσε ο Βενιζέλος, θα είχε καταγραφεί, θα είχε λήξει το θέμα, θα είχε μια συζήτηση και θα είχε προχωρήσει με τον ΑΒ τρόπο αυτή η σκέψη. Το θέμα όμως για μένα είναι το άλλο. Δεν είναι μόνο το ψυχολογικό στρες, να το πω έτσι, που δημιουργείται στους ψηφοφόρους μας. Είναι το εξής. Κανονικοποιώντας το ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Τότε τι λέμε στον κόσμο? Εντάξει, δεν είναι παιδιά, πώς το λένε, ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει ένα τέρας, αλλά δεν είναι τέρας. Αν δηλαδή τα θεσμικά του, τις επισέσεις του στους θεσμούς, εμείς τις θεωρούμε, okay, ένα απλό κουσούρι, τότε sorry, να σας λέμε, ορίστε, να, ο ΣΥΡΙΖΑ βασικά είναι κεντροαριστερά, και εμείς εντάξει, από κοντά και διακριτικά προσπαθούμε να συρθούμε προς τα εκεί τώρα, εντάξει, εκεί ανοίγουμε παιδιά. Δεν μπορούμε να το πούμε φορά παρτίδα. Εντάξει, παιδιά, μένει να το πάμε έτσι, όμως να το γνωρίζουμε, έτσι. Να το γνωρίζουμε. Γιατί εμείς είχαμε κάποιες διαφορετικές γραμμές από την οτροπία που εκφράζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ακόμη και αν υποτίθεται αριστερό και κεντροαριστερά θα έπρεπε να έχουν μια επικοινωνία, έτσι. Συγγνώμη. Στο δημοψήφισμα, με ποιον κόσμο παρενταχθήκαμε? Με τον κόσμο του όχι, με τον κόσμο του ναι. Με τον κόσμο του ναι. Εκεί δεν έχουμε συγγένειες. Δεν έχουμε διαφορές με τον κόσμο του όχι. Δεν λέω ότι είναι μόνιμες αυτές. Αλλά είχαμε κάποιες βαθιές τομές. Στους θεσμούς που ήμασταν πάντα θεσμικό κόμμα και αυτά που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Τα καταγγέλουμε από τη μία και τον φωνάζουμε να κάνουμε αναθεώρηση από την άλλη. Αλλά ας έρθω στα επί της ουσίας της αναθεώρησης. Για να γίνει μια αναθεώρηση, να παραχθεί ένα νέο σύνταγμα που θα μας πάει 20 χρόνια ακόμα τη χώρα, θα πρέπει να έχεις αυτό που λέμε στο πολιτικό σύστημα, πολιτικούς παίκτες που να μπορούν να συμφωνήσουν στο μεδούλι του πολιτεύματος και της αστικής κοινωνικής δημοκρατίας. Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ με την έπαρση που έχει και την οτροπία που έχει, συνεχίζει ακόμη να μιλάει για ιδεολογικό σύνταγμα και όχι ένα ουδέτερο σύνταγμα, καταλαβαίνουμε ότι δεν υπάρχουν αυτές τις προϋποθέσεις από αυτή τη Βουλή. Πρέπει πρώτα να ιτηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, σαν κόμμα, σαν αντίληψη, σαν οτροπία, για να μπορεί να εσωματώσει τα διδάγματα, αν τα εσωματώσει, της ήττας του, έτσι, της συντριβής του, της απομόνωσης του, και να μπορέσει να κάνει, να φανεί ίσως αργότερα χρήσιμος, αν μπορέσει, στο πολιτικό σύστημα. Αυτή τη στιγμή δεν γίνεται. Αν εμείς του βάλουμε το επίχρησμα, του νόμου, του νορμάλ,
ότι δεν τρέχει τίποτα, ότι είναι ακόμη ένα κόμμα σαν τη Νέα Δημοκρατία, να το πω έτσι, ή σαν το Πασόκ, και τότε παιδιά βγάζουμε τα μάτια μας. Θα γίνουμε ένας παλιός συνασπισμός της αριστεράς και του προόδου και θα καταστήσουμε τον ΣΥΡΙΖΑ το Πασόκ της νέας μεταπολίτευσης. Αυτό ήταν ο στόχος μας. Δεν νομίζω. Δεν ξέρω πού θα πάει αυτή η ιστορία και πώς θα συνεχιστεί, αλλά καταγράφω εδώ πέρα μπροστά σας την ανησυχία μου. Τι να πω τώρα. Να πούμε για την... για τις διαπραγματεύσεις τώρα για το πέμπτο μνημόνιο, έτσι, για το τρίτο και τέταρτο είναι ψηφισμένα. Το πέμπτο μνημόνιο θα είναι η υποπτία, η ώρα της υποπτίας. Εκτιμάζεται τώρα ο Τσίπρας να κάνει το εξής, έτσι, να πει να σας έβγαλα μετά από 4 χρόνια το μνημόνιο. Βέβαια, αυτό είναι σαν να μας λέει κάποιος που μπήκε στην πρώτη γυμνασίου ότι μετά από 10 χρόνια να βγήκα. Φίλε μου, εντάξει, είναι να βγεις από το γυμνάσιο μετά από 10 χρόνια αντί στα 3, έτσι, χαίρομαι πολύ. Αυτό δεν είναι το ζήτημα. Και έχοντας κάνει και ζημιά 200 δις. Και προσέξτε, ακόμη δεν έχουμε φτάσει στην επίπεδο του 14, έτσι. Ούτε στο χρέος, ούτε στις τραπεζικές καταθέσεις. Στις αγορές περιμένουμε ακόμα να δούμε τι θα γίνει. Και βέβαια τι θα πάρει από όλα αυτά. Θα πάρει το συμπλήρωμα του PSI. Ο άνθρωπος που διαγράφει το μεγαλύτερο μέρος του χρέους. Ειλικρινά ήθελα να καταλάβω. Εκτός από τη ζημιά, πες πώς δεν είχε κάνει τη ζημιά. Τι κερδίσαμε σε αυτά τα 4 χρόνια, λοιπόν. Τι κερδίσαμε. Ούτε ανάπτυξη είχαμε. Κάμια μεγάλη μεταρρύθμιση σημαντική δεν είχαμε. Ακόμη και ο έφκας που έκανε, ήταν ζαγματικός. Είχαμε μια τεράστια επίθεση στους θεσμούς. Εξωτερική πολιτική, μη σχολιάσω. Με καμένο και κοντζιά. Τα βλέπετε όλα, έτσι. Βλέπουμε και με ποιον τρόπο διαστηχηρίζονται τα μεγάλα θέματα. Αντί να πει επειδή μου σύριζε, εντάξει, αφού έκανα τη στροφή, αφού κατάλαβα πως είχα αυταπάτες, αφού τώρα μνημόνια θα εφαρμόσω, τουλάχιστον ας φανώ χρήσιμος, ας γίνω ένα σύγχρονο κόμμα. Ας τα εθνικά θέματα σφορθώ υπεύθυνα. Εκεί να διασπάσει την Νέα Δημοκρατία. Αυτά έχουν στο μυαλό τους. Πώς θα τα χειριστούν για να φέρουν σε δύσκολη θέση την Νέα Δημοκρατία ή το Πασόκ τους γύρω τους. Γι' αυτό βέβαια αυτό θα αναβαγίσουν, έτσι. Και συνεχώς δημιουργούνται νέα προβλήματα. Φέραμε εδώ τον Ερντογάν ένα-δύο μήνες από το ήρθε ο Ερντογάν εδώ πέρα. Θέλοντας ο Τσίπρας να κάνει να πει, να, εγώ γεφυρώνω, φέρνω τον... Είμαι η γέφυρα μεταξύ Τουρκίας και Ευρώπης. Εγώ θα σας κάνω... Εγώ τον βάλω στο σταλιόνα ξανά τώρα που πήγε να απομακρυνθεί ο Ερντογάν, πήγε να παίξει πάλι μεγάλος ηγέτης. Ο ανεπίγνωστος. Και τι έγινε όταν ήρθε εδώ μέσα, άρχισε να μας αμφισβητεί τη συνθήκη της Λοζάνης, έσπρωξε τον Παυλόπουλο στο τελευταίο μαξιλαράκι του καναπέ και στο τριγλοκάδι μπροστά αυτός. Πήγε στη Θράκη και μιλούσε για τουρκικές μειονότητες και φεύγοντας συνέλαβε και δύο Έλληνες στρατιώτες. Είχε προηγηθεί από γκριζοποίηση των ημείων, πήγαμε σε ανακήρυξη της τουρκικής επικρατείας την Ταΐνια. Και έχει ακόμη δρόμο, παιδιά, έτσι. Έχει ακόμη δρόμο η κυβέρνηση, είχαμε πολλά. Να πω και την Νοβάρτης, δεν τα είχαμε σχολιάσει. Να περιμένετε όμως να κάνω πριν έρθω στην Νοβάρτης, να ρίξω μια ματιά στα σχολιά σας. Έχω παρακολουθεί αρκετή, έτσι. Λοιπόν, να χαμηλώσω όμως το... Εδώ πέρα ίσως να με ακούτε... Την σοκολά εδώ... Νοβάρτης, λοιπόν. Βγαίνουν από το δικαστικό μέγαρο που είχαν πάει εκεί πέρα Παπαγγελόπουλος και όλοι αυτοί. Το μεγαλύτερο σκάνδαλο, λέει, της μεταπολίτευσης. Ναι, από την εποχή του Περικλή το μεγαλύτερο σκάνδαλο, Παπαγγελόπουλος. Το φέρανε σπασμένα στη Βουλή όλο αυτό το πράγμα για να μειώσουν τις εντυπώσεις, να διασκεδάσουν τις εντυπώσεις από τα συλλαλητήρια για το Σκοπιανό. Με τρεις μάρτυρες κουκουλοφόρους, τώρα οι οποίοι λέγανε άρεμα κουκουνάδες, έτσι, άκουσα, μου είπανε κτλ. Εντάξει,
Κανείς δεν πιστεύει, νομίζω ότι κανένα Σιριζέος πιστεύει. Εγώ δεν μιλάω με Σιριζέος, εντάξει, μου λένε, ας πούμε, δεν πιστεύουμε ότι τα πήρε ο Στουρνάρας ή ο Πικραμένος ή ο Βενιζέλος. Εντάξει. Μπορεί να διαφωνούν πολιτικά, αλλά κανείς δεν το πιστεύει αυτό. Τα πήρε, ας πούμε, οι υπουργοί που κόψαν τη φαρμακευτική δαπάνη, ο Λοβέρτος και ο Άδωνης. Και αφού το στείλουν όλο αυτό και γίνονται. Αντί να γίνει, πώς το λένε. Δώρος με την ουσία του σκανδάλου, έγινε δώρος με τη σκευωρία, με το πόσο γελίες ήταν οι κατηγορίες και οι μαρτυρίες. Προσπαθούσαν να το μαζέψουν μετά. Φέραν την επικοινωνιακή και φωνάζαν την προκριτική να ρωτήσει τους κατηγορουμένους αν είναι αρμόδιοι να τους ανακρίνει. Πρωτάκουστο, έτσι. Μου λέγανε να, για να μας έλεγε διάφοροι εδώ πέρα, να στη Γαλλία, στο Σαρκοζή τον κάλεσε ο ανακριτής κτλ. Ναι, φίλε μου, τον κάλεσε, λέει, τον ανακριτή, τον κάλεσε αν τον Σαρκοζή να το ρωτήσει αν έχει αρμοδιότητα να τον ανακρίνει. Τον κάλεσε για να τον κάνει επί της ουσίας να τον ανακρίνει, να τον ρωτήσει πράγματα. Τι μαζέψαν τώρα από εκεί πέρα, έτσι. Αυτό πάει στα σκουπίδια και αυτό. Θα το γυρίσουν πίσω στη δικαιοσύνη, υποτίθεται. Μια από εδώ, μια από εκεί. Όπα, συγγνώμη, παιδιά. Έγινε κάτι, μισό λεπτό. Συγγνώμη. Εδώ είμαστε, έτσι. Εντάξει. Θα έρθω τώρα για τα δάνεια το κομμάτι του. Εμείς αναθεώρηση. Αναθεώρηση εμείς. Τι θα έχουν για τα δάνεια το κομμάτι του. Νέα σκάνδαλα στον Ντενεκέ. Θα ρίχνουν ένα, θα ξαναπηγαίνει στον Ντενεκέ. Θα ρίχνουν ένα δεύτερο που ξανά στον Ντενεκέ. Έτσι θα πηγαίνουμε. Με το Συντάγμα. Τι νομίζετε, θα αποφύγουν τα δημοψηφίσματα για αυτά. Θα κάνει, θα λιστάξει ο Τσίπρας. Θα λιστάξει να το φέρει ντέρμπι το πράγμα. Που δεν θα το βγαίνει βέβαια. Τώρα με τι κάνουμε εμείς. Και βλέπω και κάτι άλλο. Βλέπω κάτι ανθρώπους έτσι που ήταν στο αυτό που λέμε ευρωπαϊκό μέτωπο. Κάποια αθράκια και εκεί πέρα. Για το ΣΥΡΙΖΑ. Λίγο περίεργα. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι τόσο κακός και εντάξει και το ΠΑΣΟΚ μάλλον θα πρέπει τελικά να το δει λίγο καλύτερα το πράγμα με το ΣΥΡΙΖΑ. Καλά, έχουμε και μέσα στο ΠΑΣΟΚ μερικούς τέτοιους, έτσι. Έχουμε μέσα στο ίδιο το κίνημα αλλαγής. Μπίστηδες, δραγκούσιδες, τους ξέρετε, τους παρακολουθείτε. Μην πω τώρα για τον με τον κύριο Παπανδρέου. Ακόμη δεν είναι. Και έχουμε, έχουμε κάνει δηλώσεις παλιότερα. Λοιπόν. Θα δούμε τι θα κάνουμε. Εδώ είμαστε. Εμείς θα δώσουμε αγώνα για το κίνημα αλλαγής και πάλι. Αλλά προσοχή. Νομίζω κανένας από τη βάση μας δεν θα δοθεί την ατίμωση της σώσμωσης από τη μία με το ΣΥΡΙΖΑ και να την άξουν από πάνω μας την ευθύνη των επομένων εκλογών. Δεν θα γίνει το κοινό ούτε παράγοντας αστάθειας, ούτε Γενιτσαράκι και παπαδάκι του παρένυφάκι του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα στο συνέδριο του κινήματος αλλαγής. Είχα πει τις απόψεις μου, εντάξει. Ήταν διορισμένοι σύνεδροι και μετά έγιναν και διορίστηκε η Κεντρική Επιτροπή. Καταλαβαίνετε πως δεν είναι το πιο ευχαριστώ. Να το πω αλλιώς. Αλλά άντε, πες ρε παιδί μου, πρώτη φορά και το κατάφερε όντως οι γεννήματα, τους έφερε όλους από κάτω. Όχι με ενιαία φωνή, με παραφωνίες, με εδώ, αλλά τέλος πάντων για πρώτη φορά αυτό που ξεκινούσαμε ρε παιδί μου από τους 58 να έρθουν όλα αυτά τα κόμματα του χώρου στην ίδια ομπρέλα, έγινε. Καλό είναι αυτό. Δεν γίνονται όλα τέλεια την πρώτη φορά. Τι να κάνουμε. Α, γίνει. Έχουμε δρόμο εδώ μπροστά μας, έτσι, μέχρι την ομογενοποίηση. Γιατί ακόμη βλέπω εδώ πέρα σέχτες, παράγοντες, απλαρχηγίσκους, ανθιπολογαγούς. Ο ένας με τη ματσαράγκα του ξεχωρισμού, η άλλη με τον μπροστά και αριστερά. Ο Θεοχαρόπουλος, ο φίλος μου, Αθανάσης,
Μην σχολιάσω με τα δικά του τραύματα. Τι να κάνουμε όμως. Βάλουμε πλάτη όλοι ρε παιδιά, τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε, θέλουμε να ζήσει αυτός ο χώρος. Να ζήσει και να ξαναποκρίνει αυτό που ήταν. Αλλά είναι και χρήσιμο στον τόπο, παιδιά, έτσι. Το πασοκάκι μας, το κοινάλ μας. Να είναι και χρήσιμο στον τόπο. Ή να γίνουμε ένα πράσινο κουκουέ ή ένας, πως το λαχανί, συνασπισμός της αριστεράς και της πρόοδου. Όχι. Και το είχε πει ο Βαγγέλης, έτσι, ο Βενιζέλος. Πρέπει ο χώρος να μεταφημιστεί σε ένα κεντρό ακόμα, σε μια κεντρώα δημοκρατία παράταξη. Έστω να μην έχει να απολογείται ούτε αριστερά του ούτε δεξιά του. Ας αφήσει την αριστερά εκεί πέρα για τον Τσίπρα, έτσι, και σαν άλλα, ας ανασχηματίσει το σκηνικό αλλιώς. Μια μεγάλη πλατιά κεντρώα παράταξη. Τώρα τι θα κάνουμε, θα ανταγωνιζόμαστε με το ΣΥΡΙΖΑ και ποιος θα είναι κεντρώα αριστερά. Έχει το μέγεθος. Τι να κάνουμε, αφού δεν μπορέσαμε να το συντρίψουμε. Τι να κάνουμε, αφού αντέχει. Μάνταξε γιατί κάναμε κι εμείς λάθη, έτσι. Λάθη, αν και τα λάθη έγιναν και πριν. Και πριν τα γεννήματά έγιναν λάθη, παιδιά. Δεν θέλω να φανεί περίεργο αυτό, αλλά διάσπαση. Ήταν που ήταν στριμωγμένο το Πασόκ, δηλαδή, με τα μνημόνια. Το απαξίωσε πάρα πολύ. Βλέπετε ακόμη και τώρα, προσπαθούμε να πιάσουμε τα ποσοστά της ελιάς, να ενωθούμε όλοι μαζί, να πούμε, να ξεπεράσουμε τα παλιά. Δύσκολο. Δύσκολο. Ακόμη ο χώρος δεν έχει πάρει το ψαχνό που θα έπρεπε να πάρει. Καθυστερήσαμε βέβαια πολύ. Χάσαμε χρόνο και χάσαμε τη δυναμική, το momentum από την εκλογή του Προέδρου μέχρι το συνέδριο. Να δούμε. Εγώ δεν βλέπω πρόεδρο σε εκλογές ακόμα. Κάνω χρονάκι, ο Τσίπρας τον έχει από ό,τι βλέπω. Λοιπόν, θέλω να κάνουμε ένα μικρό διαλυματάκι, να πιω λίγο νερό και επανέρχομαι. Εντάξει, να δω και τα σχόλιά σας. Ήρθα να πίσω ξανά. Και τώρα έτσι λίγο για να δούμε λίγο στο πασοκικό σύμπαν. Ας πάμε εδώ. Έτσι θα έπρεπε να είναι όλος ο πλανήτης. Έτσι θα τον κάνουμε σε λίγο, παιδιά. Πράσινο όλο. Λοιπόν, είχαμε μείνει στα σωκοματικά μας εδώ πέρα, συνέδριο, κοινά κτλ. Κεντρική Επιτροπή. Προτάσεις για τον νέο γραμματέα. Ναι, έγινε λίγο δώρος για αυτό το παιδί. Το Μανώλη του Χριστοδουλάκη, δεν το ξέρω φυσικά, ένα νεαρό παιδί. Εγώ ξέρετε πως πάντα ήμουνα
υπέραμαχος της ανανέωσης σε πρόσωπα για εκλογικούς λόγους, λέει, εντάξει, προφανώς η νιώτη υπομονής δεν λέει κάτι πολιτικά, εννοείται. Όταν όμως ο ψηφοφόρος βλέπει ότι ανανεώνεται ένα κόμμα, έτσι, ότι υπάρχει μια κοινωνική κοινοτικότητα μέσα στο κόμμα, ακόμη και αν αυτό γίνεται, τώρα βέβαια έγινε με δοτή διαδικασία, αλλά τέλος πάντων, να βγαίνουν νέα στέλεχη. Καλό είναι, ο κόσμος ακούει καλύτερα, γίνεται πιο τεπτικό μαζί σου. Μαθαίνω ότι ο παλικάρι ήταν στο κίνδυσο. Εντάξει, με στεναχωρεί αυτό. Με στεναχωρεί γιατί ξέρετε ότι ο Παπανδρέου Γιώργος θα ήταν σήμερα ένας απόλυτα αξιοσέβαστος πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αν δεν είχε κάνει αυτή την κίνηση τότε. Είχε και την ευκαιρία να διαλύσει τον Κηδισό, κατά για μένα αυτό θα έπρεπε να κάνει ως ελάχιστη ένδειξη, ας πούμε, ότι να διαθέτω τον εαυτό μου, τις υπηρεσίες μου ξανά στην ενοποίηση του χώρου. Παρ' όλα αυτά, έχω τώρα θεωρώ πως ένας άνθρωπος 25 χρονών, 27 χρονών, δεν έχει τις ίδιες ευθύνες που έχει ένας πρόεδρος ενός κόμματος που κάθεται και το διασπάει, τα πρώτα κρατάτα στα δέκα του. Δεν θα ρίξω στον Κιάδα ένα παιδί λοιπόν, που από ό,τι βλέπω έχει και καλό βιογραφικό. Άκουσα, διάβασα καλά σχόλια γι' αυτόν και από ανθρώπους που δεν είναι παιδιά στο Κηδισό. Εντάξει. Γιατί δεν έδωσε μια ευκαιρία τώρα, δηλαδή πρέπει να μιζεριάσω με τον, με τον νέο το παιδί. Θα το δούμε. Θα το δούμε. Γιατί όχι. Okay. Βέβαια, όλοι ξέρουμε λίγο πολύ και πώς έγινε αυτή η επιλογή, τι άλλες συνδηλώσεις έχει έτσι, όσον αφορά το εσωτερικό, τις εσωτερικούς συσχετισμούς του ΠΑΣΟΚ και του Κινήματος Αλλαγής. Εντάξει, τα καταλαβαίνουμε αυτά. Τα βλέπουμε, εντάξει, τα ξέρουμε, εντάξει. Δεν θα δούμε εκεί τώρα, δεν θα δούμε εκεί. Συγγνώμη λίγο, να δω την μήνυμα μετά σας. Ναι. Ναι, παιδιά, το ξέρω, σας είπα, αυτό το ζήτημα της σώσης με το ΣΥΡΙΖΑ, εντάξει, κοιτάξτε να σας πω, δεν πιστεύω πως υπάρχει αυτό που λένε σχέδιο, ακριβώς να το πω έτσι, να πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, το σχέδιο είναι να κυριαρχήσουμε το ΣΥΡΙΖΑ. Το θέμα είναι ότι τα μέσα σου αντιστρατεύονται το σκοπό σου ή αν οι αποφάσεις που παίρνεις όσον αφορά τον ιδεολογικό σου προσανατολισμό είναι συμβίβαστος με τον στόχο που θέλεις. Αν δηλαδή θεωρείς ότι πρέπει να κυριαρχήσεις την αριστερά έτσι, και να συναγωνιστείς με τον ΣΥΡΙΖΑ και να λες ότι να, εγώ ανήκω σε αυτό το χώρο, εγώ πρέπει να τον εκφράζω την κέντρο αριστερά ή την αριστερά, να το πω έτσι. Το κόσμο στα παιδιά, ειδικά και αν τον αεροποιήσει και όλο τον ΣΥΡΙΖΑ, θα διαλέξει το μεγάλο κόμμα, το κόμμα εξουσίας. Δεν διαλέξει. Το χώρο έπρεπε να τον ορίσει αλλιώς. Έπρεπε, κατά τη γνώμη μου, να δείξεις πως μπορεί να έχουμε κάποιες συγγενείς ιδεολογικές με την αριστερά, με τον φιλελεύθερο κόσμο, έτσι. Αλλά αυτό που έχουμε, τη μεγάλη μας διαρρητική τιμή με το ΣΥΡΙΖΑ είναι ο τρόπος που συμπεριφέρεται στους θεσμούς, στο πολιτικό του πολιτισμό, στους αντιπάλους του και βέβαια στην οργολική γλώσσα, στον τρόπο με τον οποίο κοροϊδεύει τους πολίτες, είναι όλα αυτά. Πέραν των ζημιών τώρα της καθαρής πολιτικής, έτσι, της ζημιάς που έχει κάνει και την οποία ελέγχεται, όπως κάθε κόμμα ελέγχεται για την κυβέρνησή του, στα πρακτικά και στα οικονομικά, πολιτικά ζητήματα, στην ασφάλεια, πάντα. Στο πολιτικό τοπίο υπάρχουν πολλές διαστάσεις. Δεν υπάρχει μόνο ο άξονας δεξιά-αριστερά. Υπάρχει ο άξονας θεσμικός αντιθεσμικός. Έτσι. Σέβομαι την αστική φιλελεύθερη δημοκρατία. Προτιμώ συστήματα Ερντογάν, Πούτιν, Μαδούρο κτλ. Έλκομαι από αυτά τα μοντέλα διακυβέρνησης. Υπάρχει ο άξονας του ευρωπαϊσμού, του ευρωσκεπτικισμού και του υποκριτικού ευρωπαϊσμού. Έτσι. Ή του αλακάρτ ευρωπαϊσμού. Υπάρχουν πολλά πράγματα. Πολλοί άξονες μέσα σε ένα πολιτικό σύστημα. Δεν είναι μόνο το αριστερά-δεξιά. Και ειδικά αυτό τώρα που έχει τονίσει. Εγώ θεωρώ μεγάλο έγκλημα, μεγάλο ασφάλμα του ΠΑΣΟΚ και του κινήματος αλλαγής, έτσι, να προσπαθήσει να εξορραίσει, να υποτιμήσει
αυτά που είχε κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα μ' άρεσε η πρόσφυγη μου, είναι θέμα παιδαγωγικής. Παιδαγωγικής στην πολιτική. Και των ψηφοφόρων και του πολιτικού ζητήματος. Δεν επιτρέπεται να ξαναπεράσει κόμμα που να πολιτευτεί σαν το ΣΥΡΙΖΑ. Να σχημονίζει βάρος της χώρας στην πιο χρήσιμη περίοδο της. Έτσι. Να λέει γερμανιοτσολάδες και προδότες στους πολιτικούς αντιπάλους που έδωσαν πλάτη για να μπορεί αυτός ο κύριος να κάνει στα πεζοδρόμια αντιπολίτευση. Να γίνεται πρωθυπουργός παίρνοντας εντολή να ασκήσει τα μνημόνια και να διαγράψει το χρέος. Να υπογράφει δύο μνημόνια προσπαθώντας να διαχειριστεί την καταστροφή του. Την καταστροφή που έκανε. Έτσι. Και ακόμη και τώρα να έχει την αλαζονία, έτσι, να θέλει να επιβάλλει έναν άλλον τρόπο διακυβέρνηση στη χώρα. Όχι, το λέω διακυβέρνηση, ενώ μοντέλο πολιτεύματος. Δημοψηφίσματα πάλι εκ των πλαγίων για το Σύνταγμα, ιδεολογικό Σύνταγμα. Πράγματα που τα έχουμε λύσει εδώ και 40 χρόνια. Έτσι. Και προσέξτε, τι σου λέει ο Βενιζέλος. Μέσα στα άρθρα που έχουμε προτείνει εμείς να διορθωθεί και το 110, για τον τρόπο τον οποίο αναθεωρείται το Σύνταγμα. Εσύ λέτε τώρα, παιδιά. Σε μια Ευρώπη που πετάχονται Ορμπάν από εδώ, Ερντογάν από εκεί πέρα, στην Πολωνία οι άλλοι, πέντε αστέρια στην Ιταλία και λέγκα του Βορρά και δεν έχουμε και τον Τσίπρα, θα παραδώσουμε τη χώρα μας στον επόμενο Πούτιν, Ερντογάν, Μαδούρο κτλ. Θα την απασφαλίσουμε εντελώς τη χώρα. Αυτά θα κάνουμε. Γιατί, για να δείξουμε πως έχουμε άσχες αποστάσεις. Σοβαρότητα. Σοβαρότητα και επίγνωση του τι γίνεται στη χώρα. Λοιπόν, για να το παιδιά λίγο τα σχόλιά σας. Γράψτε κανένα σχόλιο από κάτω. Βλέπω, παρακολουθείτε αρκετοί. Ευχαριστώ για τα λόγια σας. Λοιπόν. Πόση ώρα, παιδιά, πόση ώρα είμαστε τώρα, δεν μπορώ να δω, για να δω. Λέει κάπου. Δεν βλέπω. Λοιπόν, περιμένετε τώρα εδώ. αρκετά σοβαροί ήμασταν. Θα θέλω να μιλήσω, να στείλω μηνύματα παντού. Όσον αφορά τη συνένεση, το θέμα της συνένεσης. Μα καλέ σας σοβαροί, ζητάτε συνένεση από το ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ μωρέ ζητάτε συνένεση. Δεν σας παρακαλώ τώρα, που ζητά συνένεση από το ΣΥΡΙΖΑ. Έλα τώρα που ζητά συνένεση από το ΣΥΡΙΖΑ, δεν βλέπεις τι έχει κάνει. Σε παρακαλώ τώρα, με τρελάνεις τώρα, ζητά συνένεση από το ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, όποιος θέλει συνένεση από το ΣΥΡΙΖΑ, έξω από το ΠΑΣΟΚ. Τώρα, τώρα, έξω από το ΠΑΣΟΚ. Όποιος θέλει συνένεση από το ΣΥΡΙΖΑ. Με το ΣΥΡΙΖΑ. Τελειώσαν αυτά. Ακούτε. Έχουμε τον Τσίπρα, λέει, μας κοροϊδεύει τόσο χρόνια να μας βρίζει, να μας κάνει, να μας δείχνει. Και μη συνένεση. Έχουμε τον Τσίπρα να κάνει σκευωρίες εναντίον των πολιτικών των αντιπάλων. Δύο πρώην πρωθυπουργών και 10 υπουργών. Κανονικό σου ΣΥΡΙΖΑ, κανονικό σου ΣΥΡΙΖΑ. Βράκι από εδώ, σε παρακαλώ πολύ τώρα. Σε παρακαλώ πολύ, σε παρακαλώ πολύ τώρα που έκανε το κανονικό σου ΣΥΡΙΖΑ. Σε παρακαλώ πολύ. Κάπου διάβασα ότι θα κάνει, λέει, αντισύριζα κανάλι ο Τράγκας με τη Μανολίδου. Άσε φίλε, παιδιά, σας προλάβαμε. Δεν χρειάζεται, εδώ θα είναι το αντισύριζα κανάλι, το μεγαλύτερο αντισύριζα κανάλι. Εδώ θα ακούτε. Μόνο με τροπάκι. Εντάξει. Επαναρχόμαστε. Εντάξει. Λοιπόν, κάνουμε ένα πολύ μικρό διάλειμμα για να έρθουμε να κλείσουμε την εκπομπή σιγά σιγά, εντάξει.
Ξέχασα να ανοίξω το μικρόφωνο. Ναι. Τώρα με ακούτε όμως, τώρα πρέπει να με ακούτε, έτσι. Μισό λεπτό να σας ενημερώσω εδώ. Λοιπόν, έλεγα. Έτσι με ακούτε τώρα, ε? Λοιπόν, έλεγα για το κανάλι. Μπορείτε να γραφτείτε στο κανάλι μου στο YouTube. Στο Μάνο Τσέλο. Μισό λεπτό πρέπει να βάλω εδώ πέρα, νομίζω φαίνεται εδώ τα. Θα εμφανιστούν. Να. Εμφανίζονται εδώ δεξιά κάτω. Τα στοιχεία από, από τους λογαριασμούς στα social media. Στο YouTube αναβάζω και τα μουσικά μου βιντεάκια για όποιον θέλει να τα βρίσκει ή να του κάνει ειδοποιήσεις. Τα αναβάζω και στο, πρώτα τα αναβάζω στο Facebook βασικά και μετά τα αναβάζω και στο κανάλι μου, στο YouTube. Στο Twitter και έχω και μια σελίδα, Μάνος Επιτροπάκης, μια page δηλαδή, συγγνώμη, εκτός από το προφίλ μου, έτσι, Μάνος Επιτροπάκης με ελληνικά. Ή το hashtag νομίζω είναι επιτροπάκης.μάνος. Να θέλετε να κάνετε like και τα λοιπά. Λοιπόν, νομίζω έχουμε κάνει καλή δουλίτσα τώρα. Βάζω το σχολείο της ξαδερφούλας μου, της Τάνιας, με οποία έχω δει πάρα πολλά χρόνια, και ξαδερφούλα μου την Καβάλα. Πολλά φιλιά, Τάνια, και φιλιά και στην αδερφή σου, την Αλεξάνδρα, έτσι. Και θα τα πούμε κάποια στιγμή. Λοιπόν, θέλω να ευχηθώ ξανά συλληπιτήρια στην οικογένεια του πιλότο μας, τον Γιώργο Μπαλταδόρο, και γρήγορη επιστροφή στους δύο στρατιωτικούς μας. Θέλω η περίοδος του ΣΥΡΙΖΑ να κλείσει με τη μικρότερη δυνατή ζημιά. Κάποια στιγμή να σταματήσει αυτό το πράγμα που συμβαίνει. Και το κοινάλ να κάνει τα πάντα, να γίνει μια δύναμη χρήσιμη για τον τόπο στην επόμενη μέρα, να αρχίσει μια ταχεία ανοικοδόμηση του κράτους δικαίου, της οικονομίας, μια σύγχρονης οικονομίας, με αυξημένη παραγωγικότητα, με ένα δημόσιο που θα λειτουργεί προς όφελος των πολιτών και όχι των υπαλλήλων μόνο. Καλά σχολεία, καλά πανεπιστήμια, έξω το αλυταριό αυτό που έχει κάνει βομβαρδισμένα τα οποία τα πανεπιστήμια μας, και παιδιά να έρθουμε όλοι σας στην καλά μας. Δηλαδή ζούμε όλοι τα τελευταία χρόνια, έτσι, με μια ανησυχία μέσα στην καρδιά μας, με μια μανία, με ένα πλάκωμα. Να ερεμήσουμε. Αυτό σημαίνει κανονικότητα, έτσι. Να έχεις μια κυβέρνηση που ξέρεις κάνει καλά τη δουλειά της, σας νοιάζεται για τη χώρα. Εσύ δεν χρειάζεται να κάνει τεράστια στο μέτρο, παιδί μου, αλλά ξέρεις ότι κάνει θετικά πράγματα. 5-10 σιγά σιγά τα χτίζει. Σιγά σιγά κάτι χτίζει, κάτι θετικό. Αλλά κινείται στη σωστή κατεύθυνση. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Λοιπόν, αυτά ξεράθηκε ο λαιμός μου. Πολλά είπα σήμερα. Το ευχαριστήθηκα όμως. Θα ήθελα λίγη περισσότερη διάδραση. Να σας πω την αλήθεια. Τώρα, αν θέλετε να μου ζητήσετε κάτι, έτσι, πολύ ευχαρίστως. Περιμένω στα σχόλια μας, στα σχόλια γράψτε. Αν θέλετε να συζητήσουμε κάτι ή να δώσετε καμία ιδέα για άλλη εκπομπή, πείτε μου. Αλλά νομίζω είμαστε γύρω στα 50 λεπτά στον αέρα ήδη, έτσι, αν δεν κάνω λάθος. Και μόνο, δεν έχω το βοηθούς για τίποτα. Λοιπόν, θα κάνω μια την αποφώνηση να σας πω, να περνάτε όλοι καλά, να τα ξαναπούμε σύντομα και να έχετε όλοι ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Εγώ κλασικά θα δουλεύω Σαββατοκύριακο στο Ήτον με το Βέρτι, το ξέρετε. Α, το λέω από τώρα επίσης και τη Συμφωνική. Έχουμε 18 του μήνα, 18 Απριλίου έχουμε συναυλία με τη Συμφωνική. Έχω την εντύπωση πως είναι στην Τεχνόπολη, συνήθως στην Τεχνόπολη, με αφιέρωμα στην Ιταλική μουσική, Ροσίνι, Βέρντι και άλλους, Πουτσίνι.
Θα είναι, κάνω και άλλη ενημέρωση όταν είναι να έρθει αυτό, η συναυλία. Γιατί καλό είναι να τα λέμε και αυτά, να το ακούει έτσι ο κόσμος και να έρχεται. Γιατί πάντα βέβαια έχουμε κόσμο γεμάτες είναι, αλλά λίγη διαφήμιση δεν, ποτέ δεν έρθει. Λοιπόν. Και είναι πολύ καλός και ο μαέστρος, ο Χρήστος Κολοβός και η Σολής. Θα έχουμε μια συνάδελφο βιολοντσελίστρια, την αδερφή του μαέστρου, τη Μαρία του Κολοβού. Πολύ ωραίο πρόγραμμα. Νομίζω θα σας αρέσει να έρθετε. Ελεύθερη είσοδος, 8.30 ώρα. 18 Απριλίου στην Τεχνόπολη. Λοιπόν, σας καλή νυχτό. Πολλά φιλιά σε όλους και κάνω την υποφόρηση σιγά σιγά.